Και αυτό το κυκλοφοριακό μέτρο που πήρε η κυρία Ιδρέου, παράνομη απόβαση, που θέλω να πω το εξής. Όταν κανείς συζητάει στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα θέμα, προηγουμένως ο πρόεδρος το έχει ψάξει να δει τι απόφαση πρέπει να πάρει, πώς πρέπει να συζητηθεί, διότι εδώ πέρα έχουμε μια κανονιστική πράξη. Και ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Μεταλλινός, έπρεπε να το δει, να δει ότι η διαδικασία έτσι όπως εξελίχθηκε ήταν παράνομη. Και η απόφαση που εξέδωσε είναι παράνομη, που έσπευσε πάρα πολύ γρήγορα να εκδώσει μια απόφαση. Απίστευτα οποία... γρήγορα, Διονύση, ούτε μία μέρα. Καμία αξία. Καμία αξία. Και θα εξηγήσω το λόγο γιατί δεν έχει καμία αξία. Ας ακούσουμε όμως πρώτα το ρεπορτάζ που έχουμε από τους καταστηματάρχες. Θα δούμε ένα ρεπορτάζ, ναι, γιατί έθεσαι πήγαμε εμείς, κάναμε το ρεπορτάζ μας. Οι καταστηματάρχες της παλιάς πόλης. Πάμε. Δεν θα ωφελήσει ειδικά την πόλη και εμάς, γιατί δεν μπαίνει κόσμος. Σκέφτεται και πώς θα μπει, πεζεί, γιατί άλλα τα μέτρα του Πάσχα, όπου έχει κάποιο λεωφορείο κάτι να τους βάζει, κάτι να γίνεται, και άλλος να έρθει πεζεί. Αφενός από τη μια πλευρά. Αφετέρου από τη μεριά της κολόνας του Βουλή, πώς θα έρθει, πού θα σταματήσει, πού, για να μπει μέσα. Οπότε αποτέλεσμα 0. Κλείνουμε 9 η ώρα 10 και φεύγουμε από το σπίτι μας. Εμπερδέψανε τον κόσμο όλο, ναι. Δεν ήξερα πού να πάει. Δεν είχε κάποιο άνθρωπο να σου καθοδηγήσει πού να πάνε. Και όλα ωραία και όλα καλά. Και η πόλη άδεια. Και τα μαγαζιά. Είμαστε πεθαμένοι. Τι θα γίνει. Θα ξυλώσουμε το Δημαρχείο. Να το σηκώσουμε λίγο. Τι θα γίνει, παιδιά. Έλα, για ξυπνήστε λίγο. Τα μέτρα και εδώ και εδώ. Και εδώ τα έζησα και ως μέσα με το αυτοκίνητο και όλα τα φωνάζαν, όλοι ξέρουν. Όλοι φωνάζαν. Πιστεύεις ότι αυτά τα μέτρα ήταν αυτό? Όχι, όχι, δεν βοηθήσανε καθόλου. Δεν βοηθήσανε. Μα δεν βοηθάνε καθόλου. Και εδώ, μας επηρεάζει και εδώ και φωνάζει ο κόσμος. Γυρίζανε πολύ και φεύγανε προς τα έξω, παιδιά. Ξαναγυρίζανε πίσω. Και πάλι πορεία. Πρέπει να καταλάβει. Εδώ εμβουρνίστηκε ο κόσμος, να στο πω μου κυριακά και χωριάτικα. Δεν είναι μέτρα αυτά. Πού, τι μέτρα είναι αυτά? Μα δεν μας αναλύσανε να μας πούνε θα γίνει έτσι και έτσι. Βάλουν μια λουρίδα εκεί, απαγορεύει, πού θα πάει ο κόσμος. Άσε που θυμίζει και λίγο κορονοϊό μέτρα και τέτοια και φωνάζει ο κόσμος. Καλά που δεν έχει και κόσμο. Γυρίζαν όλοι και φωνάζανε. Πάρκινγκ, τίποτα, δεν βρίσκανε. Το μέτρο αυτό ήταν τελείως άσκοπο, άκερο και άτοπο την δεδομένη χρονική στιγμή. Εάν συνεχίσει αυτό το μέτρο, νομίζω ότι θα βάλει πολύ μεγάλη θηλιά στη ζωή των καταστηματαρχών, θα δυσκολέψει περισσότερο τη ζωή των κατοίκων και των όλων Κερκυραίων και τουριστών μαζί. Πάσχει νομιμότητας κατά τη γνώμη μου και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά θα τα λύσουμε σε άλλα φορά, επί της ουσίας τώρα. Μία μεσαιωνική πόλη, η οποία φτιάχτηκε για άλογα και για άμαξες. Έχει αυτή τη στιγμή 70.000 οχήματα, χιλιάδες νέα αυτοκίνητα, ενοικιαζόμενα και ιδιωτικής χρήσεως, εκατοντάδες λεωφορεία, δεκαθέσια ανοιχτής περιήγησης κτλ. Εφόσον το κράτος συνεχίζει και δίνει άδειες κυκλοφορίας, δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε αυτούς τους λιγοστούς δρόμους που υπάρχουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Με το ρεπορτάζ, εντάξει, οι άνθρωποι είναι λίγο απογοητευμένοι, Διονύση. Είναι αυτό που λέγανε και φοβόντουσαν, ότι θα κλείσει η πόλη, δηλαδή δεν θα μπαίνει μέσα ο κόσμος. Δεν θέλω